Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, σήμερα 5η 20 Μαρτίου 2014. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των εν τη μονή Αγίου Σάββα Νερεθέντων Πατέρων και Νικήτα Ομολογητού. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από το τρίτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Ξάνθης. Και τι να πούμε σήμερα για αυτή την ημέρα που ξημέρωσε ο καλός Θεός και που απολαμβάνουμε όλοι εμείς. Θα το λέω και ας γίνομαι κουραστικός, είμαστε από τους πιο τυχερούς ανθρώπους της γης που γεννηθήκαμε και ζούμε σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο, αλλά είμαστε από τους πιο άτυχους πολίτες αυτού του πλανήτη για τους εκπροσώπους που διαθέτουμε. Και επιτρέψτε μου και ας φανεί λίγο εθνικιστικό. Αν είχαμε ελληνόψυχους, είτε αρχηγούς, πρωθυπουργούς, προέδρους, είτε ακόμη και αιρετούς της αυτοδιοίκησης, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Γιατί αν αγαπάς τον τόπο σου, αυτό σημαίνει ελληνόψυχος, δηλαδή να αγαπάω την Ελλάδα, να αγαπάω τον τόπο μου. Αν πω αυτή τη στιγμή ότι εγώ αγαπάω την Ελλάδα, υποζήτω η Ελλάδα, κατευθείαν θα μου κολλήσουν την ταμπέλα του εθνικιστή, του εθνικοπρατριώτη, του φασίστα κτλ. Φανταστείτε κατάντια, να φοβάται κανείς να πει ότι εγώ αγαπώ τη χώρα μου. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Σε κανένα άλλο σημείο του κόσμου, σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Για να τελειώσω με τον ιρμό, έτσι, τον πρωινιάτικο, θα πω ότι ας δούμε λίγο το μέλλον μας και εμείς οι απλοί πολίτες, οι οποίοι συνήθως καταφερόμαστε εναντίον των πολιτικών και εναντίον των εκπροσώπων μας γενικότερα, αιρετών, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Μην τα περιμένουμε από αυτούς. Από αυτούς από ελάχιστα έως τίποτα δεν θα δούμε. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη η οποία είναι, όπως και να το κάνουμε, θετική μπροστά σε όλο αυτό το γκρίζο που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Σαφώς και κρατάμε μικρά καλάθια. Σαφώς και δεν πιστεύουμε και πολλά πράγματα. Αναφέρομαι στο πρωτογενές πλεόνασμα και στην διανομή του πλούτου αυτού, τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να είναι και πλασματικός, αλλά παρόλα αυτά. Βγαίνει λοιπόν ο Σαμαράς, η κυβέρνησή του, και λέει θα μοιράσουμε 1,2 δις, θα δώσουμε στους ένστολους, θα δώσουμε στις κατηγορίες αυτές των μη εχόντων, θα δώσουμε σε κάποιες επιχειρήσεις και λέμε μας δουλεύεις. Εδώ μας τα παίρνεις χοντρά, θα μας τα δώσεις. Κάποιοι θα πάρουν 500 έως 1000 ευρώ. Μα καλά, θα μου πείτε, με αυτό θα σωθεί η ιστορία? Είναι, επιτρέψτε μου να το δω από μια καλύτερη οπτική, μια μικρή αχτίδα στο μαύρο, στο γκρίζο. Ας την πάρουμε σε πρώτη φάση από τη θετική της πλευρά. Ότι κάτι, ρε παιδί μου, τσιμπάει. Μας έχουν κάνει να θέλουμε να ακούμε μόνο δυσάρεστες ειδήσεις, μόνο αρνητικές. Ακούμε έστω για μια μικρή ελάφρυνση, ας πούμε, στις εισφορές του ΙΚΑ και λέμε, έλα μωρέ μου, μιλάμε για 10 ευρώ, σιγά το πράγμα. Ακούμε για την διανομή του πρωτογενούς πλεονάσματος, λέμε σιγά μωρέ, 500 ευρώ, σιγά το πράγμα, θα μας τα ξαναπάρουν. Το μυαλό μας πάει στην άρνηση. Και ξέρετε γιατί? Δεν φταίμε εμείς. Έτσι μας κάναν όλοι αυτοί και ο Σαμαράς. Όλοι αυτοί φταίνε που είμαστε όχι επιφυλακτικοί απλώς, αλλά και καχύποπτοι απέναντί τους. Σε άλλες εποχές θα λέγαμε, ωραία, δίνεται ένα κομμάτι από την πίτα στον κόσμο. Καλώς χαμωμένο. Τώρα τι λέμε? Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μας τα πάρουν αργότερα με μνημόνια. Και χώνονται βέβαια οι αντιπολιτευόμενοι με κυρίαρχο το ΣΥΡΙΖΑ και αρχίζει βέβαια όχι απλώς να υποβαθμίζει, αλλά και να πυροβολεί σε κάθε κατεύθυνση όταν ακούει παροχές. Σου λέει, εκλογές έρχονται.
Αν δώσουν παροχές, μας χαλάνε την πίτα. Αλλά και οι άλλοι κυβερνώντες, τώρα θυμήθηκαν να δώσουν παροχές. Θα μου πείτε τώρα υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα. Όπως υπάρχει. Πλασματικά, φαινομενικά ή αντικειμενικά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όμως, έχουμε μια καλή εξέλιξη. Καλή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κακή αυτή η εξέλιξη. Είναι καλή. Δεν θέλουμε να τη δεχτούμε. Γιατί, επαναλαμβάνω, τρώμε κακή είδηση. Τρώμε αρνητισμό. Τρώμε κατάθλιψη. Τρώμε αυτοκτονία. Τρώμε απελπισία. Ενώ τώρα δεν το σηκώνει ο οργανισμός μας έστω αυτό το μικρό, το καλό. Μπορεί και σχεδόν είμαι βέβαιος ότι όσον ούπο θα κληθούμε να τα πληρώσουμε πίσω. Αυτή τη στιγμή είναι έτσι το πράγμα. Όταν θα κληθούμε να τα δώσουμε πίσω, θα αρχίσουμε πάλι να φωνάζουμε. Να γκρινιάζουμε από τώρα. Έτσι λοιπόν, ας δούμε και μία νότα αισιοδοξίας. Με μία νότα αισιοδοξίας, κάτι που τσιμπάει λιγάκι και πάει να γίνει. Έχουν γίνει, κάποτε λέγαμε 1000 κομμάτια. Έχουν γίνει 1000 κόμματα πλέον. Το κάθε κόμμα έχει ένα αρχηγό φυσικά. Ο κάθε αρχηγός έχει μια κουστοδία φυσικά. Τώρα, κατά πόσο αυτά τα κόμματα μπορούν να εφαρμοστούν, να γίνουν, να υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι αρχηγοί λοιπόν των κομμάτων έχουν μια ιδιαίτερη προτίμηση στη Θράκη προεκλογικά. Ξέρετε, η Θράκη πουλάει. Και ξέρετε κάτι, αυτό το πρόσχημα, ας μου επιτρέψουν οι μουσουλμάνοι να πω ο Φερετζές, με ενοχλεί, γιατί τάχαμ, έρχονται γιατί εκτιμούν πως η Θράκη είναι ακριτική περιοχή, οι ακρίτες, κάτοικοί της, έχουν τις ιδιαιτερότητες, τα προβλήματά τους και πρέπει να τα προσεγγίσουμε. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι όλα αυτά γίνονται προεκλογικές περιόδους? Άλλα πράγματα έχει η Θράκη. Έχει συγκεκριμένους ψήφους κατευθυνόμενους. Αυτό είναι που έρχονται και θέλουν να καρποθούν και όχι το ενδιαφέρον τους που είναι ψεύτικο για την περιοχή. Γιατί ήταν πραγματικό, θα υπήρχε κάποια μέρημνα. Στη συνέχεια ξέρετε τι λένε όλοι αυτοί. Όλοι! Όταν τους λες, μα η Θράκη μας, σου λέει, μα και η Θράκη τι είναι, Ελλάδα είναι. Θυμούνται την Ελλάδα η Θράκη μετά και λένε ότι ό,τι ισχύει για την υπόλοιπη χώρα δεν ισχύει και για τη Θράκη. Προεκλογικά άλλα λένε όμως. Καταλήγω. Μέσα σε αυτούς τους πολλούς αρχηγούς που έρχονται εδώ είναι και κάποιοι που θεωρούν ότι θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να τρέχουν από πίσω τους. Γιατί είναι πολιτικοί αρχηγοί. Μα τώρα, αν πετάξεις πέτρα, παλιά σκότωνες, μάλλον συγγνώμη, χτυπούσες πρόεδρο και όχι σκύλο. Τώρα αν πετάξεις μια πέτρα στη Θράκη, πολιτικό αρχηγό θα χτυπήσεις. Σούρτα φέρτα. Ανάμεσα σε αυτούς ήρθε τις τελευταίες δύο μέρες και ο κύριος Τζίμερος. Δημιουργία ξανά. Δεν θέλει όμως να ενημερώσει παρά μόνο κάποιους ανθρώπους του που θα έκανε κάποιες επισκέψεις. Και είχε την απέτηση να τρέχουμε από πίσω του να τον καλύψουμε. Η εφημερίδα Θράκη γνώριζε από τρίτους την επίσκεψή του. Σαφώς και δεν την καλύψαμε. Γιατί δεν το είναι σε κόμμα, έχει και οργάνωση. Και ο Τζίμερος είναι ανοργάνωτος, όπως όλοι τους. Όταν έρχεσαι και δεν ενημερώνεις τον τύπο ότι θα κάνω κάποιες επισκέψεις και το μαθαίνουν κάποιοι συνάδελφοι από τρίτους, φίλους ή γνωστούς, τότε δεν έχεις οργάνωση. Άσχετα αν πήγες όπως πήγες προηγούμενες εκλογές, δεν έχεις οργάνωση. Οπότε δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να τρέχει από πίσω από οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό, γιατί επαναλαμβάνω, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πει περισσότεροι από τα αδέσποτα σκυλιά. Έτσι, να τα λέμε ξεκάθαρα, γιατί με ρώτησε κάποιος, μα λέει δεν είστε στο Τζίμερο. Δεν είμαστε στο Τζίμερο, γιατί ο Τζίμερος δεν ήθελε. Απλά πράγματα. Και ας πάψουν ορισμένοι οι Αθηναίοι να έχουν αυτή την νοοτροπία όταν επισκέπτονται δηλαδή την επαρχία, να θεωρούν ότι πάνε σε απικίες τους και ότι έχουν να κάνουν με ηθαγενείς. Αυτά πάνε, περάσαν.
Τώρα, αν δεν έχουν καλό επικοινωνιακό team, να το αποκτήσουν. Διαφορετικά δεν κάνουν για κομματάρχες. Πώς το κάνουν? Αυτό ήθελα να πω απαντώντας σε κάποιους ενδεχομένους φιλικά κείμενους στον κύριο Τζίμερο, οι οποίοι δεν είδαν να αναφέρουμε κάτι για αυτόν. Πάμε παρακάτω. Πληροφορούμε σήμερα και πάλι από τους διαφημιστές του κυρίου Γιαννακίδη ότι ξεκινάνε, λέει, ραντισμοί για τα κουνούπια από εδάφους. Βέβαια, να το μοστράρουν μπροστά σε ελικόπτερο, αλλά τέλος πάντων ξεκινάνε, λέει, από το Πορτολάγος. Σήμερα, έτσι διαβάζω. Για να το λένε αυτοί κάτι θα ξέρουν. Κολυτάρια είναι. Αλλά δεν το είδαμε ακόμα. Είπα και προχθές, έστω και τώρα προεκλογικά, κάντε κάτι, γιατί ήδη τα κουνούπια μέσα στην πόλη, μέσα στην πόλη, αρχίζουν και ρουφάνε αίμα και αρχίζουν και μεταφέρουν αιώσεις. Λοιπόν, έστω και έτσι, μακάρι, αν και δεν μας το διαπίστωσε κανένα αυτό κάτοικος περιοχής, το ίδιο είχαν διαφημίσει και τότε με τη ULV μέθοδο και με τα ελικόπτερα. Πάλι το ίδιο γράφαν. Πάλι το ίδιο αναφέραν. Αλλά ποτέ δεν είδαμε εφαρμογή. Τώρα λένε ότι γίνεται από εδάφους. Τα ελικόπτερα καίνουν πολύ βενζίνα και προφανώς δεν τα χρησιμοποιούν. Αλλά παρόλα αυτά, έστω και έτσι, κάντε κάτι. Τώρα, αν άρχισαν σήμερα ή δεν άρχισαν, αυτό το μάθουμε και θα σας ενημερώσουμε δεόντως, κρατώντας μια επιφύλαξη και γι' αυτό. Είχα πει πέρσι ότι τον επόμενο χρόνο, που θα είναι προεκλογικός, φέτος δηλαδή, η περιφέρεια θα βρει κονδύλια και μάλιστα για 2 χρόνια, η σύμβαση είναι διετής, εφόσον μεσολαβούν εκλογές. Καταντήσαμε να λέμε να γίνονται κάθε χρόνο εκλογές, μπας και γίνεται δουλειά. Γιατί οι άνθρωποι, οι πολιτικοί μας, τώρα φυσικά θα τα πάρω μαζί τους, είναι ικανοί μόνο σε προεκλογικές περιόδους. Μετά γίνονται παχύδερμα και αδιαφορούν για τα πάντα. Γι' αυτό ενδεχομένως να μας συμφέρει, υπ' αυτή την έννοια, να γίνονται κάθε χρόνο εκλογές. Κάθε χρόνο εκλογές. Μπας και δούμε έργο. Κρατάω μια υποσημείωση όμως γι' αυτό και θα επανέλθω. Βλέπω στο γειτονικό τύπο της Κομωτινής ότι αρχίζει και γίνεται πλέον λόγος από τώρα για τα θετικά του δρόμου προς το Κίρτζαλι. Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον για επισκέπτες από τη Βουλγαρία το καλοκαίρι, την καλοκαιρινή περίοδο, στις περιοχές, στις παραλιακές περιοχές της Ροδόπης, από το Φανάρι μέχρι τη Μαρόνια. Είναι ένας δρόμος εκπληκτικός, ο οποίος μέχρι τώρα είχε περισσότερο διαφυγόντα, εφόσον οι περισσότεροι Κομωτινέοι πήγαιναν στη γειτονική περιοχή είτε για ψώνια είτε για οτιδήποτε άλλο, και ήρθε ο καιρός, λένε οι άνθρωποι, να δούμε και εμείς κανένα χαΐρι. Ο δρόμος μπορεί να δεχθεί πολύ μεγαλύτερα οχήματα από ότι ο δικός μας, ιδίωτος του Αγίου Κωνσταντίνου, και αναμένεται να πάρει μεγάλο κομμάτι από την πίτα την οποία είχαμε αποκλειστικά η Ξάνθιος νομός. Μιλάω για τον καλοκαιρινό τουρισμό από Βουλγαρία, όπως και ήταν αυτός, που άφηνε χρήμα ιδιαίτερα στις παραλιακές περιοχές. Δεν ξέρω τι θα πούν τώρα όσοι ήθελαν να κλείσουν αυτό το δρόμο ή να το θέσουν εκτός λειτουργίας. Πάντως, αρκετά από τα χρήματα που άφησαν οι Βούλγαροι πέρσι και προπέρσι το καλοκαίρι ιδιαίτερα στην Ξάνθη, και άφησαν αρκετά, θα πάνε φέτος στο γειτονικό νομό. Και μαγκιά τους, το λέω με τα λόγω γνώσεως, που καταφέρνουν με αυτόν τον τρόπο να πάρουν σε μια εποχή που τουρίστα στη Θράκη σημαίνει λέξη άγνωστη, να πάρουν ένα καλό κομμάτι από αυτή την πίτα.
Το αν εμείς βγάλαμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Ως νομός επαναλαμβάνω, έτσι. Και το αν κάποιοι θα πρέπει να το ξανασκεφτούν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε παρακάτω. Με ενημερώνουν ότι ο κύριος Καζάκης του ΕΠΑΜ αρρώστησε από γρήπη, από την επιδημία που είναι αρκετά επικίνδυνη, τον ευχόμαστε περαστικά, και στη θέση του θα μιλήσουν, στην προγραμματισμένη για αύριο ομιλία, θα μιλήσουν συνεργάτες του, πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΕΠΑΜ, οπότε να γνωρίζουν όποιοι θέλουν να πάνε να ακούσουν τον κύριο Καζάκη, ότι θα ακούσουν πάλι στελέχη του ΕΠΑΜ, αλλά κάποιους άλλους και όχι τον ίδιο. Αυτό έτσι σαν ανακοίνωση. Πάμε λίγο στα προεκλογικά μας. Γίνεται ένας ψιλοπανικός. Εδώ, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι θα ζήσουμε, ήδη ξεκινήσαμε, μια προεκλογική περίοδο, ίσως την πιο σκληρή ροκ περίοδο, παρόλο το γεγονός ότι με τα δεδομένα τα σημερινά περιμέναμε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι πολύ πιο light. Το σπορ στο οποίο επιδίδονται οι περισσότεροι υποψήφοι είναι η φαρπαγή υποψηφίων από άλλους συνδυασμούς. Και είναι αναμενόμενο σε έναν βαθμό, γιατί είναι πολλοί συνδυασμοί, θα πρέπει να βρεθούν πληθώρα υποψηφίων που δεν υπάρχουν. Τι γίνεται λοιπόν? Κλείνει κάποιος υποψήφιος με ένα συνδυασμό. Το γραδάρει ο άλλος. Και αν είναι καλή μονάδα, αν έχει ευρύτερο κύκλο και είναι καλός κομιστής ψήφων, τι κάνει? Γιατί δεν έκλεισε μαζί μου και έκλεισε με αυτόν? Βάζει λοιπόν λιτούς και δεμένους και παίρνουν τηλέφωνα. Θυμάσαι ότι ο Μπατζανάκης του ξαδέρφου του αδερφού σου είχε κάνει αυτή τη χάρη στον ξάδερφο του πρώτου θείου? Είσαι αχάριστος, πρέπει να έρθεις μαζί μου. Γιατί πήγες με αυτόν? Κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν και άλλα μέσα. Εκείνος που δουλεύει ο συγγενής σου στον τάδε συγγενή μου, κανόνισε να μην χάσει τη δουλειά του. Υπάρχουν και άλλα μέσα. Ακόμη πιο αθέμητα. Έως και εκβιαστικά. Και θέλω να πω ότι γίνεται ένας χαμός, ένας κακός χαμός, και κάποιοι πονηρούλιδες δεν ξεχάσαν και το δικό τους το γνωστό, το γνώριμο σπορ. Δηλαδή να πηγαίνουν ως φίλοι και να λένε άλλα πράγματα και άλλα να λένε στους άλλους. Και να λένε άλλα, μωρέ, δικός μας είναι αυτός, γι' αυτό εντάξει, έτσι κι αλλιώς πάλι μαζί θα είμαστε, έλα σε μένα. Κάποια λεπουδάκια, για να μην πω γατάκια. Υπάρχει δηλαδή ένας κακός χαμός στην υφαρπαγή υποψηφίων. Υπήρξε υποψήφιος που ενώπιόν μου είπε ο άνθρωπος, κλείνω με κάποιον, αλλά προς Θεού μην ανακοινώσετε το όνομά μου. Γιατί φοβάμαι ότι θα μου κάνουν ζημιά. Και πού? Στη δουλειά μου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Επειδή ξέρουμε όμως λίγο πολύ ποιοι έχουν τα μέσα να κάνουν τέτοιες παρεμβάσεις, καλά τα κάνουν να είναι πιο προσεκτικοί και να το αφήσουν αυτό το σπορ. Γιατί εκτός από αθέμητο και άθλιο και καταδικαστέο, κάποια στιγμή θα το βρουν μπροστά τους. Αυτό το λέω έτσι με πολύ ήπιους τόνους, γιατί είναι, πιστεύω, ακόμη νωρίς και κάποιοι θα συμμορφωθούν. Ας ελπίσουμε δηλαδή ότι κάποιοι θα συμμορφωθούν. Τώρα στα προεκλογικά βλέπουμε ότι αλλάζει η τράπουλα, χέρια. Διανέμεται αλλιώς. Ξεκινάω λίγο από τον κύριο Μπιρόλ, του Σελέρο όπως λέμε, ο οποίος συναντήθηκε συμπτωματικά τότε την προηγούμενη τετραετία με τον κύριο Τσολακίδη και την κυρία Κόκλα, την τότε περιφερειάρχη, την τελευταία, στο γραφείο του, γιατί περνούσε, ας πούμε, η Κόκλα απ' έξω από το γραφείο του, το Σέλερο, περνούσε και ο Τσολακίδης, είπα μια καλησπέρα και λέει, μπαίνω να δούμε και τον Πυρό λιγάκι μέσα. Τέλος πάντων, και προέκυψε ο Πυρός στο συνδυασμό του Τσολακίδη. Κρατέως αντιδήμαρχος. Ο Δήμος Αυδείρων ανέλαβε
να πληρώσει όλα τα χρέη του Σελέρου τότε. 700 χιλιάρικα, πώς ήταν, 800. Φωνάζαμε εμείς, αλλά δεν χαμπάρω, όπως λέει και ο Τούρκος. Ξαφνικά ο Μπιρόλ άρχισε να γίνεται κακός. Με αποτέλεσμα τους λεονταρισμούς του Βασίλη του Τσολακίδη, άμα θέλει και άμα δεν θέλει. Κάποιοι τον έφεραν στο συνδυασμό του κ. Τσιτηρίδη. Αλλά προκύπτει τελικά ότι μάλλον ο κ. Μπιρόλ ευθυγραμμίζεται σε περιφερειακό επίπεδο με το συνδυασμό του κ. Παυλίδη. Βλέπετε πως θα φέρνει καμιά φορά η ζωή, ε? Τώρα ο Μπιρόλ θα γίνει αποδιοπομπαίος, ανίκανος, μπορεί να γίνει γυρολόγος. Έγινε ήδη δηλαδή από τους διαφημιστές. Τώρα ξαφνικά ο Μπιρόλ, από στενός συνεργάτης του Σολακίδη και καλός κατά τα άλλα, έγινε γυρολόγος, συμφεροντολόγος, έγινε ό,τι θες. Αυτά εγώ τα έλεγα τότε. Και αυτοί πέφτανε να μας φάνε. Τώρα μόλις έσκασε μύτη, μάλλον ξέσκασε από τα περιβάλλοντα που ευνοούν, κατευθείαν αλλάζει ο Μανολιός. Είχα πει τότε στο Βασίλη Ζολακίδη, τον φίλο μου, πολλούς μήνες πριν, ότι αυτές οι εκλογές δεν θα είναι περίπατος για σένα. Δεν μ' άκουσε. Στη συνέχεια άρχισε να παίρνει τα μηνύματα και θέλησε να διαψεύσει τα περιπάτου. Τώρα, όχι μόνο περίπατος δεν είναι, αλλά είναι μια μακρά ανηφόρα σε ένα Γολγοθά που μπορεί να οδηγήσει σε σταύρωση, μπορεί να οδηγήσει και στην Ανάσταση. Για σταύρωση το κόβω σε πρώτη φάση. Χωρίς Ανάσταση. Και αυτό γιατί? Γιατί κάποιοι δεν βγαίνουν έξω από το κεφάλι τους. Γιατί κάποιοι επιμένουν σε παλαιομοδίτικες λογικές και πολιτικές. Γι' αυτό. Εκεί λοιπόν βλέπουμε πράγματι να παίρνει τα πάνω του ο Γιώργος Τσιτηρίδης με τη σύνθεση της ομάδας που κάνει αθόρυβα και τα πράγματα ανακατεύονται, όπως είπα και στην αρχή. Στον Τόπειρο είναι μια άλλη ιστορία. Ο Τόπειρος μετά την έξοδο του Χατζηβαγγέλου βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά απολολότα. Το γεγονός ότι οι πρωτοκλασσάτοι του Χατζηβαγγέλου προσεγγίζουν και μπαίνουν στο συνδυασμό της Καραλευθέρη, τουλάχιστον δεν διαψεύτηκε κάτι τέτοιο. Κυρία Καραλευθέρη είπε ότι θα ανακοινώσει εντός της σήμερα ή και αύριο τους υποψηφίους της. Θα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Λέει κάτι. Διάβασα σήμερα στο Εμπρός στην συνάδελφο τη Μαριάννα Ξαδοπούλου, η οποία ανέφερε για συνάντηση, για να το πει, παναπεί ότι γνωρίζει, για συνάντηση Χατζηευαγγέλου Δαλάτση, στην οποία δεν βγήκε τίποτα. Δηλαδή ο συνεχιστής του Χατζηευαγγέλου στο συνδυασμό δεν έχει τις ευλογίες του Χατζηευαγγέλου. Ενώ οι πρωτοκλασσάτοι του Χατζηευαγγέλου πάνε στην Καραλευθέρη. Εδώ μπορούμε να κάνουμε κάποιους συνειδημούς και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, τα οποία σαφώς και θα βγουν. Έχουμε λοιπόν ένα δίπολο ουσιαστικά, Μίκογλου Καραλευθέρη, η δεύτερη όντας ενισχυμένη από τους πρωτοκλασσάτους του Χατζηευαγγέλου. Η Καραλευθέρη όμως είχε δηλώσει στη Θράκη, στην εφημερίδα μας, ότι δεν θέλει να είναι συνέχεια του Χατζηευαγγέλου και ότι δεν θέλει να έχει σχέση με αυτό. Η πραγματικότητα τη διαψεύδει. Για να δούμε λοιπόν εκεί αν θα καταφέρει ο Κώστας ο Δαλάτσης να κάνει τελικά συνδυασμό. Αυτό το ξέρουμε μέσα στην εβδομάδα. Και ποια όνοματα θα φιγουράρουν στο συνδυασμό της κυρίας Καραλευθέρη, θα το ξέρουμε επίσης μέσα στην εβδομάδα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε ένα grand guignol και ενδεχομένως να πάμε σε δύο συνδυασμούς. Οπότε στη μοναδική περίπτωση που θα έχουμε δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή, αν έτσι πάνε τα πράγματα, θα είναι ο Δήμος Τοπείρου. Και τέλος, ο Δήμος Ξάνθης, θα υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά ότι κάποιοι που άρχισαν και ράβαν κουστούμια στα μέτρα τους, πολύ φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να τα μεγαλώσουν λίγο γιατί θα τα φορέσουν κάποιοι άλλοι. Έτσι, αυτοί που πήραν φόρα, αυτοί που δεν διστάζουν να συνεργαστούν ακόμη και με το διάολο για να
επί κυριαρχήσουν στο Δήμο Ξάνθης, ας μην ράβουν κουστούμια γιατί θα πάνε τζάμπα τα ραφτικά. Μιλάω έτσι λίγο μεταφορικά. Τζάμπα τα ραφτικά. Όλες τα προγνωστικά και όχι τα σικέ, αλλά τα αυθεντικά, τους δίνουν τρίτους και τέταρτους. Ούτε πρώτους, ούτε καν δεύτερους. Γι' αυτό ας φροντίσουν πρώτα για την πρώτη Κυριακή και μετά βλέπουμε για τη δεύτερη. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Εδώ θα είμαστε πρώτο Θεός. Και τέλος, να πω ότι η μεγάλη μάχη θα δοθεί στις 25 και όχι στις 18 Μαΐου. Τα περισσότερα θα κριθούν στις 25 Μαΐου. Και προσέξτε, 25 Μαΐου θα έχουμε να επιλέξουμε δήμαρχο, να επιλέξουμε περιφερειάρχη και να επιλέξουμε και ευρωβουλευτές. Εκεί που θα είμαστε μέσα στη θολούρα και μέσα στη ζαλάδα και μέσα στο μπέρδεμα για το ποιον θα ψηφίσουμε στο ένα και για το ποιον στο άλλο, θα πρέπει να είμαστε νυφάλιοι. Γιατί θα επιλέξουμε σε όλες τις βαθμίδες τους εκπροσώπους μας, εκτός από το Εθνικό Κοινοβούλιο, για την επόμενη πενταετία. Και αν μας καθίσουν κάποιοι στο σβέρκο και είναι οι άχρηστοι και είναι οι ανίκανοι και είναι οι ιδιωτελείς, δεν τους έχουμε ούτε για 3, ούτε για 3,5 όπως τώρα, ούτε για 4 χρόνια. Τους έχουμε 5. Γι' αυτό 25 Μαΐου πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες και να ψηφίσουμε νυμφάλια. Αυτή είναι η συμβουλή, αν θέλετε, με την οποία και κλείνω σήμερα την εκπομπή μου. Ανέω το ραντεβού για αύριο γύρω στις 12:20. Κάτι ακόμα, συγγνώμη. Επειδή γίνεται μεγάλος ντόρος, προχθές, χθες και σήμερα, για ένα θέμα που προέκυψε και το οποίο έθιξα στη χθεσινή μου εκπομπή. Αναφέρομαι στην καταγγελία ενός νεαρού αντιφασίστα, ο οποίος κολούσε αφήσεις επάνω σε κάδους και κατέληξε στην αστυνομία με εγκαλόντα τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον Τάσο Θεοδωρίδη. Ο οποίος Θεοδωρίδης διέψευσε ότι έκανε μήνυση στο νεαρό, παρά μόνο πως κλήθηκε για να καταθέσει. Δεν γνωρίζω αν έγινε μήνυση ή απλά κατάθεση. Θα το μάθουμε σήμερα. Την αλήθεια θα μάθουμε, γιατί ξέρουμε τι υπόθηκε. Το θέμα είναι το εξής. Επειδή βγήκαν ανακοινώσεις από όλα τα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού τόξου, ας το πούμε έτσι, αν και με χαλάει ο ορισμός. Βγήκαν λοιπόν και κατήγγειλαν το γεγονός, εκτός από την αυτόνομη παρέμβαση και τις οργανώσεις, τις ανάλογες οργανώσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Δημοκρατική Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Δημοκρατική Αριστερά. Είπα την άποψή μου χθες για την υπερβολή και της αστυνομίας και του δημάρχου, του αντιδημάρχου. Όμως αυτή η επιλεκτική ευαισθησία με ανακοινώσεις από κόμματα για συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι καλώς ή κακώς μέσα όλη αυτή τη διαδικασία πέφτουν και σε παραπτώματα. Την ίδια στιγμή, θυμάμαι ήταν το Κουκουέ που έπεσε πάνω να κατασπαράξει ένα νεαρό, ο οποίος συνεπλάκη με νεαρούς της ΚΝΕ και τον πήγαν στα δικαστήρια. Και τον πήγαν και δεύτερη φορά στα δικαστήρια. Και βρέθηκαν όλοι σύσσωμοι απ' έξω από τα δικαστήρια. Και εκείνο ήταν ένα νεαρό άνεργο φτωχό ξανθιωτάκι. Βλέπουμε λοιπόν μια υπερκάλυψη σε ένα νεαρό άνεργο που ανήκει στον λεγόμενο αριστερό χώρο, ενώ όταν το άτομο ανήκει στο δεξιό χώρο δεν ήταν ούτε άνεργο, ούτε νεαρό, ούτε ξανθιωτάκι. Πέσαν όλοι να το φάνε. Αυτές οι επιλεκτικές ευαισθησίες να λείπουν. Ευαισθησίες σε όλα τα άνεργα παιδιά, σε όλα τα παιδιά που έχουν κάποιες ιδεολογίες και όχι μόνο σε συγκεκριμένα. Αυτή είναι η δική μου, αν θέλετε, το δικό μου κερασάκι στην τούρτα και με αυτό κλείνω σήμερα την εκπομπή. Ανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο γύρω στις 12:20, να είμαστε γεροί και να είμαστε πάλι όλοι εδώ και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.